το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας για άλλη μια χρονιά πιστό στο ραντεβού του. Παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με την επιστημονική επιμέλεια της συναδέλφου της κυρίας Χουρμουζιάδη με θέμα την ιδιωτικότητα. Ένα αντικείμενο που σίγουρα μπορεί να χαρακτηριστεί πιο επίκαιρο από ποτέ με όλα αυτά που συναντούμε στο διαδίκτυο καθημερινά. Πάντα και εκθέσεις του τμήματος επίκαιρες όπως και η σημερινή. Από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος που στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε χρόνο προετοιμάζουν και δημιουργούν μια έκθεση συνήθως αυτή την εποχή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ σήμερα, που το τμήμα φιλοξενεί εδώ στις φοιτητικές εστίες της Καλλιθέας στον χώρο του Future Lab, ενός νέου ανανεωμένου χώρου με καινοτόμο εξοπλισμό, ο οποίος θα είναι ανοιχτός στην τοπική κοινωνία από το Σεπτέμβρη, καλώς ερχόντων πραγμάτων, για διάφορου τύπου εκδηλώσεις. Σήμερα ανοίγει τις πόρτες του, φιλοξενώντας την πρώτη έκθεση του τμήματος, όπως είπαμε, σχετικά με την ιδιωτικότητα. Πραγματικά θα ήθελα να παρακαλέσω όλες και όλους να έρθουν να επισκεφτούν την έκθεση. Έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Είναι και εκπαιδευτική, αλλά ταυτόχρονα και διασκεδαστική και για μικρούς και για μεγάλους. Μένως χαιρόμαστε και εγώ μια φορά που είμαστε εδώ σήμερα και τα συγχαρητήριά μου να δώσω και στην κυρία Χουρμουζιάδη, που πάντα σκέπτεται μπροστά και δημιουργεί εκθέσεις με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μετά από ένα κενό 2 χρόνων λόγω πανδημίας, μάλλον είχαμε ένα σύνδρομο στέρησης ως μεταπτυχιακό. Οπότε φέτος βάλαμε τα δυνατά μας και προσπαθήσαμε εκτός από την κάθε χρόνο τη δημιουργική διάθεση που έχουμε για να δημιουργήσουμε μια έκθεση, να δημιουργήσουμε κάτι που να συνδυάζει πολλά πράγματα, να συνδυάζει δηλαδή τον προβληματισμό πάνω σε ένα θέμα που δεν περιμένει κανείς να το δει μέσα σε μια έκθεση, παρότι είναι επίκαιρο και νομίζω ενδιαφέρον. Επίσης μας δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστούμε 2 ερευνητικά εργαστήρια αυτή τη φορά, το εργαστήριο της μουσεολογίας και το εργαστήριο των τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας. Ναι. Και έτσι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν να βασιστούν πάνω στην εμπειρία των 2 εργαστηρίων, να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη, αλλά ταυτόχρονα να πατήσουν γερά σε κάποια επεξεργασία που τα 2 εργαστήρια συστηματικά προωθούν όλο το χρόνο. Επίσης, εντάξαμε μέσα στην έκθεση και προπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να μπαίνουν λίγο στα βαθιά μέσα από μια τέτοια δραστηριότητα. Και επίσης, ο άλλος μας στόχος ήταν να αξιοποιήσουμε ένα χώρο του Πανεπιστημίου, που δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται ο λόφος για τους κατοίκους της πόλης και που φιλοδοξούμε λίγο-λίγο να τον κάνουμε σαν ένα μόνιμο στέκι δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν την καινοτομία σε όλο το φάσμα της, δηλαδή και την τεχνολογική αλλά και την καινοτομία στις ιδέες, στις σκέψεις, στην φαντασία κτλ. Για μια ακόμα φορά εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους φοιτητές, οι οποίοι πραγματικά ξεπατώνονται και με πολύ μεγάλη αυτοθυσία ανταποκρίνονται κάθε φορά στο κάλεσμα, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει τίποτε.